Αγανακτισμένοι εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί του Βορείου Εύρου αναφορικά με την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά. Τα προβλήματα φαίνεται να παραμένουν. Οι αναπληρωτέ που προσλήφθηκαν είναι ελάχιστοι και σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένοι από τι εξαγγελίε του Υπουργού Παιδεία Νίκου Φίλη. Η κατάσταση στα σχολεία, όχι μόνο του Βορείου Εύρου, αλλά και όλη τη περιφέρεια, δεν, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία λέει ο κύριο Φίλη. Έτσι. Να ξεκινήσω από τον Βόρειο Εύρο. Έχουμε πάρα πολλά κενά σε φιλολόγου. Μαθηματικούς, βιολόγους, τεχνικές ειδικότητες. Ε, είχαμε φέτος την πιο μικρή ιστορικά τα τελευταία χρόνια ε, φουρνιά πρόσληψης αναπληρωτών. Αναμένεται βέβαια και άλλη, αλλά αυτά τα οποία έλεγε όλο αυτό το καλοκαίρι ο υπουργό σε καμία περίπτωση δεν ε, επιβεβαιώθηκαν. Έχουμε πολύ, μικ... πολύ λίγες προσλήψεις στην ειδική αγωγή. Ε, έχουμε το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο που μόλις ιδρύθηκε στην Ορεστιάδα άδειο από καθηγητέ. να σας πω ορισμένα νούμερα. Στον νομό Εύρου η διεύθυνση είχε δώσει 43 κενά. εμείς έχουμε την εκτίμηση ότι είναι 50 και παραπάνω. Τα κενά αυτά, στα κενά αυτά ήρθαν περίπου 13 εκπαιδευτικοί. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ε, και το ποσοστό αυτό είναι χειρότερο σε όλη την περιφέρεια αν σκεφτεί κανεί ότι τα κενά τα οποία δόθηκαν ήταν γύρω στα 240 ε, σκεφτείτε από το, 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 το ποσοστό του ευρώ βάλτε το σε χειρότερη εκδοχή στην περιφέρεια. Έχουν εκπληρώσει μόνο τα αυτονόητα, δηλώνει ο κ. Κουσινίδη και αναφέρει μια σειρά υποσχέσεων που πρέπει να εκπληρώσει ο κ. Φίλη μέχρι όταν να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά, όπω λέει χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπο τη μνημονιακή κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδεία θα πρέπει να αφήσει τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και να ασχοληθεί με τα ουσιώδη προβλήματα των σχολείων ε, προτάσεις υπάρχουν. Οι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει λάστιχο και η ταλαιπωρία και ο φόρτος εργασίας ο υπερβολικός είναι καθημερινή, πλέον πραγματικότητα. Οι διευθυντές σηκώνουν τα χέρια, δεν προλαβαίνουν τις αντολές και τις ε, εργασίε εργασίες των, του Υπουργείου Παιδείας. Οι αναπληρωτέ περιμένουν τις, τα ψεύδη και τι υποσχέσει για του διορισμού. Όλα αυτά νομίζω συνθέτουν την πραγματική εικόνα των σχολείων. Συν το γεγονό τη συνεχού οικονομική αφέμαξη, το οποίο βέβαια ισχύει για όλου του εργαζόμενου, νομίζω δείχνει μια πραγματικότητα. Επιπλέον, ένα θέμα το οποίο είχαμε στο τέλο του καλοκαιριού επισημάνει ότι έχει πλέον σταματήσει η σύμβαση του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Εθνική Αμήνης και δεν μπορούν πλέον να σητίζονται αναπληρωτέ συνάδελφοι και μόνιμοι κατά περιοχές στις λέσχες εξωματικών, αυτό να το, πού να το αποδώσω στην ανευθυνότητα, στην ανικανότητα, πού αλλού. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ διαφορετικά από την ωραία επικοινωνιακή εικόνα που προσπαθεί να δώσει για τα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας.